διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι κυριότερες ειδήσεις από το διαδικτυακό σταθμό ηρωή.gr. Στις 4 θα ορκιστεί ο Αλέξης Τσίπρας με πολιτικό όρκο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Από ό,τι φαίνεται όλες οι διαδικασίες κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Να υπενθυμιστεί ότι το πρωί η συμφωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας τώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχάρει άμεσα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για τη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, όπως ανακοινώνει το Κρεμλίνο. Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν την κατά παράδοση επικοδομητική συνεργασία σε όλους τους τομείς και ότι θα μπορέσουν να συνεργαστούν κατά τρόπο αποτελεσματικό για τη διευθέτηση των σημερινών προβλημάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο, διευκρινίζει το Κρεμλίνο. Οι Έλληνες έδωσαν σαφή νίκη στο αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να γράψει ιστορία, αφήνοντας πίσω τη λιτότητα, όπως δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που εξελέγει απορρίπτοντας ρητός την πολιτική της λιτότητας που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ενώ με διθυράμους επιφύλαξαν τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ οι γαλλικές εφημερίδες Μοντ και Λιμπερασιόν, όπως και η πλειοψηφία των διεθνών μέσων ενημέρωσης, με εξαίρεση κάποια συντηρητικά μέσα όπως το Fox News, το οποίο μίλησε για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα anti-bailout. Στην Ουκρανία τώρα, τουλάχιστον 7 νεκροί μέσα σε 24 ώρες, συνεχίζει η αιματοχυσία στην Ανατολική Ουκρανία, αφού σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού της αντιδραστικής κυβέρνησης του Κιέβου, μόνο το τελευταίο 24ωρο, σε συγκρούσεις με ένοπλους ρωσόφωνους πολιτοφύλακες, σκοτώθηκαν 7 Ουκρανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 24. Πραγματικό χάος επικρατεί στη Λιβύη, όπου 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους την ίδια ώρα που ένοπλοι προχωρούσαν στην απαγωγή του Υφυπουργού Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Σχεδόν 4 χρόνια αφότου μια εξέγερση που υποστήριξε το ΝΑΤΟ οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφη, η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει εκτός ελέγχου, με 2 κυβερνήσεις και 2 κοινοβούλια που υποστηρίζονται από ένοπλες οργανώσεις να συνεχίζουν να συγκρούονται. Τώρα στην Αίγυπτο, τουλάχιστον 11 νεκροί στις διαδηλώσεις για την επέτειο της ανατροπής του Μουμπάρακ. Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις που έγιναν σε πολλές πόλεις της Αιγύπτου στην τέταρτη επέτειο από τα γεγονότα του 2011 που οδήγησαν στην ανατροπή του πρώην πρόεδρου της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ. Στο Κάιρο, αστυνομικοί και στρατιώτες σε θωρακισμένα οχήματα απέκλεισαν μεγάλες οδικές αρτηρίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν στην πλατεία Ταχρίρ. Υποστηρικτές του Μόρση είχαν συγκεντρωθεί κοντά στη Ταχρίρ, κρατώντας φωτογραφίες του προτού διαλυθούν από την αστυνομία. Ενώ στη ΣΥΠΑ, απειλές σε μουσουλμάνες μετά την προβολή ταινίας με θέμα ελεύθερο σκοπευτή στο Ιράκ. Μια Αμερικανο-Αραβική οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων ζήτησε από τον παραγωγό και σκηνοθέτη, καθώς και από τον πρωταγωνιστή της ταινίας American Sniper, αντίστοιχα τους Clint Eastwood και Bartley Cooper, να καταδικάσουν τη ρητορική μίσους και τις απειλές εναντίον των Αμερικανών Αράβων και Μουσουλμάνων. Και μουσουλμάνων, συγγνώμη, που ακολούθησαν την έναρξη της προβολής στις κινηματογραφικές έδωσεις των ΗΠΑ του συγκεκριμένου φιλμ, που έχει θέμα τη δράση ενός ελευθέρου σκοπευτή των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, κυρίως διεθνείς, καθώς στο εσωτερικό σκηνικό το μονοπόλιο κατέχει η νίκη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι πρότινος. Ήταν λοιπόν οι κυριότερες ειδήσεις από το διαδικτυακό σταθμό ηρωή.gr. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».